Ειδική αναφορά στις ελλείψεις στο σύστημα υγείας στη Χαλκιδική έκανε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Αβουκάτου, ο κ. Ξανθός τόνισε ότι υπάρχουν κενά και ανάγκες ακάλυπτες και γίνονται προσπάθειες να καλυφθούν σταδιακά αυτές οι ανάγκες. Ελλείψεις στο σύστημα υγείας είχε και πριν από την κρίση. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν ακόμα δυσκολίες, ότι υπάρχουν κενά, ότι υπάρχουν ανάγκες ακάλυπτες. Συγκεκριμένα στην Χαλκιδική που έχει μεγάλες ανάγκες. Ναι, κοιτάξτε, κάνουμε μια προσπάθεια αυτή την περίοδο να καλύψουμε σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αναγκών. Υπάρχει ένας σχεδιασμός που την ευθύνη την έχει η υγειονομική περιφέρεια, η τρίτη και η τέταρτη. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους και για να προσλάβουμε μόνιμο και επικουρικό προσωπικό και να βελτιώσουμε τις υποδομές, τις θηριακές, τον εξοπλισμό των κέντρων υγείας. Το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας το καλοκαίρι διοργάνωσε μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν κάθε καλοκαίρι από τις ελλείψεις στο ΕΚΑΒ Χαλκιδικής, η οποία μάλιστα προκάλεσε και την παρέμβαση της ηγεσίας για να καλυφθούν κάποιες ανάγκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκστρατεία αυτή του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας βραβεύτηκε με το χρυσό βραβείο στην κατηγορία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των βραβείων των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης.